Κανικώς κορπούν στη Λάρνακα και όχι μόνο τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων των δύο ιερόδουλων που εκδίδονταν παράνομα στην πόλη του Ζήνονα Και οι δύο είναι φορείς σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ευρέθηκε η μία από τις κομβέλες που έχουν εξεταστεί να είναι θετική στον ιόν του AIDS, με παλαιά μόλις με σύμφυλλη, και άλλοι άλλη ευρώθηκε να είναι θετική στον της υπατήτως ΒΙΤΑ και πάλι με παλαιά μόλις οι αρμόδιε υπηρεσίε άρχισαν ήδη την αναζήτηση των πελατών των ιερόδουλων που σύμφωνα με πληροφορίε είναι ούκο λίγοι, προκειμένου να του ειδοποιήσουν ότι πρέπει να εξεταστούν. Εκείνο που συμβουλεύουμε είναι, είναι όσοι νομίζουν ότι μπορεί να έχουν έρθει ή να σχετίζονται με το θέμα, μπορούν να αποταθούν στα κατόπου ευαρχιακά νοσοκομεία, τα οποία έχουν δοθεί οδηγίε να αναλάβουν, να του συμβουλεύσουν. Τι πρέπει να κάνουν. Πάντως ο ανδρικός πληθυσμό τη και όχι μόνο έχει ήδη πανικοβληθεί. Είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα στα περιφερειακά νοσοκομεία που ενδιαφέρονται να δούμε ποιο είναι το ποσοστό που πιθανόν να έχουν έρθει σε επαφή. Διότι λέω το πιθανό, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβώ τα ίδια άτομα που νομίζω. Σε συναγερμό και οι αστυνομικέ αρχέ. Όπω αντιλαμβάνεστε, είναι ένα λεπτό θέμα. Ε, το σημαντικό είναι η συνεργασία με τι άλλε αρμόδιε υπηρεσίε. Και θα προβούμε σε ενέργειε, συγκεκριμένε ενέργειε έτσι ώστε να δούμε συνεργασία σε εργασία με τι υπηρεσίε τη άλλη τι μπορούμε να κάνουμε. Οι δύο γυναίκε έχουν χαρακτηριστεί θύματα εμπορία προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και έχουν τεθεί υπό την προστασία του κράτου και του Γραφείου Ευημερία, το οποίο χειρίζεται το θέμα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.